επισκεφθήκαμε ένα από τα πρώτα κτήματα βιολογικής καλλιέργειας που βρίσκεται στο Μαραθώνα. Ο ιδιοκτήτης του, Χριστόφορος Διαμάντης, ξεκίνησε να καλλιεργεί βιολογικά προϊόντα το 1985, όταν ακόμη ο όρος οργανικό προϊόν ήταν σχεδόν άγνωστος. Σκοπός του τότε, όπως λέει, ήταν να πάει κόντρα στην αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων που συνέβαινε στη Γεωργία. Τα βιολογικά προϊόντα αντέχουν περισσότερο στην αποθήκευση από τα συμβατικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα προϊόν μπορεί να το πάρεις και να σου κρατήσει μια εβδομάδα και ένα συμβατικό σε 2-3 μέρες να αρχίσει να σαπίζει, να αλλοιώνεται mm-hmm. από τη χημεία που έχει και από τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι προσεκτικός στην αγορά των βιολογικών προϊόντων και ιδιαίτερα εκείνων που εισάγονται. Όταν βγαίνει στο εμπόριο και είναι το προϊόν χωρίς απρόσωπο, ποιος το έχει παράγει αυτό, από πού ήρθε, γιατί τα περισσότερα προϊόντα τα βιολογικά έρχονται από Τουρκία, πάνε στην Ευρώπη, από άλλες χώρες και τρίτες ακόμη και εκεί τα μετανομάζουν και μας τα ξαναστέλνουν εδώ. Και εμείς τρώμε προϊόντα από άγνωστα. Για εμάς τους παλιούς βιολογικό θεωρούνται το προϊόν που παράγεται στην περιοχή που καταναλώνεται μέχρι 50 χιλιόμετρα η διακίνηση. Προϊόντα που έρχονται από μακριά για μένα τουλάχιστον προσωπικά είναι ακατάλληλα. Από μεγάλες μονάδες πάντα έχεις μια υποψία, δεν ξέρεις κατά πόσο είναι πιστοποιημένα. Χρειάζεται και μια περισσότερο έτσι, συστηματική παρακολούθηση από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή αν το κράτος δεν πείσει όλους τους μικρούς παραγωγούς ότι πρέπει να υπάρχουν πιστοποίηση σε αυτά τα προϊόντα, δεν θα ξέρουμε τι αγοράζουν. Δεν θα ξέρουμε αν έχουν φυτοφάρμακα, δεν θα ξέρουμε με ποιον τρόπο έχουν καλλιεργηθεί, τυποποιηθεί οτιδήποτε. Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία του οργανισμού, μέσα στο 2012 έγιναν περίπου 7.500 προγραμματισμένοι έλεγχοι και 714 ευθυνδιαστικοί σε 6.812 επιχειρήσεις, ενώ ύστερα από ανάλυση των δειγμάτων σε διαπιστευμένα εργαστήρια επιβλήθηκαν 14 κυρώσεις. Εφόσον το αποτέλεσμα βγει θετικό, που δεν είναι, είναι ελάχιστες περιπτώσεις πρέπει να πούμε, υπάρχει η απαραίτητη κύρωση, ενημερώνουμε το Υπουργείο και συνήθως αποσύρεται το προϊόν, δηλαδή γίνεται ανάκληση πιστοποιητικού, έτσι ώστε να μην μπορεί να διακινηθεί ως βιολογικό. Εμείς ελεγχόμαστε 3-4 φορές το χρόνο, σε κάθε καλλιεργητική περίοδο ελεγχόμαστε από τους οργανισμούς πιστοποίησης και ποσοτικά και ποιοτικά. Αν πάλι ο καταναλωτής θέλει για να είναι σίγουρος, μπορεί στον παραγωγό να ζητήσει τα πιστοποιητικά του της συγκεκριμένης καλλιεργητικής περίοδου. Έτσι. Δεν μπορεί να του δώσει ένα πιστοποιητικό πριν 3 μήνες που είχε μια άλλη καλλιέργεια. Εν μέσω κρίσης, το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα βιολογικά τρόφιμα έχει μειωθεί κατά 30% σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής. Ενώ την ίδια στιγμή οι τιμές στα ίδια τρόφιμα έχουν μειωθεί ελάχιστα. Χαρακτηριστικά, τα βιολογικά μήλα πωλούνται 2,80 ευρώ το κιλό, ενώ τα συμβατικά 1,54. Το ελαιόλαδο κοστίζει 6,80 ευρώ το λίτρο, όταν το συμβατικό πωλείται 5 ευρώ και 4 λεπτά. Το βιολογικό φρέσκο αγελατινό γάλα κοστίζει 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ το αντίστοιχο συμβατικό 1,17. Και ενώ η διαμάχη για την ποιοτική ανωτερότητα των βιολογικών προϊόντων από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια ακόμη, ένα θεωρείται βέβαιο. Όσο οι καλλιεργητές των βιολογικών αλλά και των συμβατικών προϊόντων τηρούν πιστά τους κώδικες της σωστής καλλιέργειας, τόσο τα προϊόντα αυτά θα είναι ασφαλή για κατανάλωση στο πιάτο μας.